Εδώ λοιπόν, επιστροφή μετά το διαφημιστικό διάλειμμα. Βλέπετε ότι ο Νίκος Παπανικολάου είναι ήδη μαζί μας, κλινικός ψυχολόγος και συνεργάτης εκπομπής. Νίκο, καλησπέρα. Καλησπέρα, καλώς σας βρήκα. Καλώς μας ήρθες. Και η αλήθεια είναι ότι χθες συζητούσαμε ότι είναι η Παγκόσμια ημέρα ψυχικής νόσου και το κομμάτι της ψυχικής νόσου στην χώρα μας. Δεν ξέρω, νομίζω ότι έχουμε κάνει βήματα πρόοδο, αλλά παραμένει ένα ταμπού. Παραμένει ένα... Έχουμε κάνει βήματα πρόοδο, ακριβώς Νικολέτα, αλλά νομίζω ότι παραμένει ένα ταμπού. Ακόμα μιλάμε για στίγμα, ακόμα μιλάμε για μια κατάσταση η οποία πολύ απλά φοβίζει πάρα πολύ κόσμο. Και όπως θα δούμε με την αλάνθαστη γνώση των αριθμών, τελικά πραγματικά αποτελεί ταμπού, γιατί πολύ λίγοι άνθρωποι, δεν θα έλεγα πολύ λίγοι, εν πάση περιπτώσει σίγουρα όχι όμως όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι πάσχουν από κάποιο ψυχικό νόσημα, αποτείνονται στον ειδικό της ψυχικής υγείας. Μόνο στην κατάθλιψη θα πούμε χαρακτηριστικά ότι ουσιαστικά αποτείνονται στον ειδικό της ψυχικής υγείας και τελειώνουν τη θεραπεία αυτή η οποία τους προτείνεται περίπου το 50% των ανθρώπων που πάσχουν. Μόλις το 50%. Υπάρχει ένα άλλο 50% το οποίο είτε πηγαίνει σε κάποιες άλλες ειδικότητες, είτε ξεκινάει τη θεραπεία στην καλύτερη των περιπτώσεων και δεν την ολοκληρώνει. Την ολοκληρώνει από μόνος του κάποια στιγμή αυθαίρετα, αυθόρμητα από μόνος του. Και πώς κοιτάζουν και οι υπόλοιποι τον άνθρωπο ο οποίος αναζητάει βοήθεια, Νίκο? Ναι, σαφώς. Είναι μια κατάσταση η οποία όλοι οι υπόλοιποι ακριβώς αποτελεί δυστυχώς ταμπού και στις μικρές ηλικίες, ξέρεις, ναι, πολλές φορές. Ναι. Δυστυχώς το bullying, σε επίπεδο ψυχολογικό βεβαίως, έχει περάσει και σε αυτό το επίπεδο. Έστω και αν μιλάμε για μια εφηβεία η οποία ταλαιπωρείται, ειδικά μετά την οικονομική κρίση, ειδικά μετά την κρίση η οποία υπήρξε, η υγειονομική κρίση, και υπήρξε και κρίση ψυχικής υγείας, ή εξελίχθηκε, αν το θέλει, σε κρίση ψυχικής υγείας. Υπάρχουν μικρές ηλικίες ακόμη οι οποίες θεωρούν ταμπού κάποιον φίλο τους, κάποιον συμμαθητή τους, ο οποίος αποτείνεται στον ειδικό της ψυχικής υγείας και αυτός γίνεται θύμα διασυρμού, θύμα bullying όταν το μάθουν όλοι οι υπόλοιποι. Άρα υπάρχει και ο φόβος, μην πάω για να μην στιγματιστώ. Ακριβώς, υπάρχει και ο φόβος, μην τυχόν και πάω, μην τυχόν και στιγματιστώ. Το 2023 πραγματικά είναι μια κατάσταση η οποία νομίζω ότι δεν θα έπρεπε προφανώς να υπάρχει. Έχουν γίνει βήματα πρόοδο, όπως είπες, αλλά δεν θα έπρεπε να υπάρχει. Και υπάρχουν λοιπόν και αυτοί οι μύθοι, οι τεράστιοι μύθοι ακόμα γύρω από την ψυχική νόσο, και αυτούς να ξεδιπλώσουμε σιγά σιγά. Τεράστιοι μύθοι. Τι περιλαμβάνουν? Τεράστιοι μύθοι οι οποίοι συντηρούν το στίγμα στην ψυχική νόσο και πρακτικά είναι αυτό το οποίο μας φοβίζει, ούτως ώστε να ακουμπήσουμε το συνάδελφο, το φίλο, το άτομο της οικογένειας το οποίο πάσχει από ψυχική νόσο. Πρώτος μύθος τον οποίο μπορούμε να αναφέρουμε είναι ότι ο ψυχικά ασθενής είναι ο τρελός. Το βάζω εντός εισαγωγικών, πραγματικά. Είναι όλος προσβλητικός βεβαίως αυτός. Δεν χρησιμοποιείται από την επιστημονική και όχι μόνο από την επιστημονική κοινότητα πλέον, αλλά ένα και λιγότερο και από τους απλούς ανθρώπους. Και στιγματιστικός, ο οποίος ωστόσο κατά το παρελθόν δυστυχώς έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ κόσμο, πάρα πολλούς ασθενείς. Αυτός ωστόσο για να μπορέσει να δημιουργηθεί ή για να πούμε κάτι χαρακτηριστικό για να δημιουργηθεί το στίγμα, πρέπει να υπάρχουν τρεις παράγοντες. Πρώτος παράγοντας είναι το στερεότυπο. Το στερεότυπο ποιο είναι? Είναι μια άποψη την οποία μπορεί να έχω εγώ και η οποία για παράδειγμα είναι εκλαϊκευμένη πεποίθηση, η οποία όμως δεν έχει καμία επιστημονική βάση. Για παράδειγμα, ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι ψυχικά υγιής είναι ένας επικίνδυνος άνθρωπος. Μια λάθος πέρα για πέρα άποψη. Το δεύτερο που πρέπει να υπάρχει είναι προκατάληψη. Προκατάληψη τι είναι? Είναι μια γνώση την οποία έχουμε, στραβή γνώση και μια στραβή αντίδραση την οποία κάνουμε απέναντι ουσιαστικά στο στερεότυπο το οποίο έχουμε. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο γείτονάς μου, ο οποίος έχει ένα ψυχικό νόσημα, αυτός είναι επικίνδυνος, άρα κάποια στιγμή θα μου επιτεθεί, άρα κάποια στιγμή εγώ κινδυνεύω. Το τρίτο λοιπόν, το οποίο πρέπει να υπάρχει, είναι η διάκριση. Ουσιαστικά με κάποιο τρόπο τι κάνω? Κάνω διάκριση, τον αποθώ με βάση αυτό το οποίο υπήρχε προηγουμένως, ούτως ώστε δηλαδή να αντιδράσω απέναντι σε αυτό το στερεότυπο το οποίο εγώ ο ίδιος έχω από πριν. Άρα λοιπόν, με βάση αυτά τα τρία, στερεότυπο, προκατάληψη και διάκριση, ουσιαστικά συντηρείται ένα στίγμα δυστυχώς ακόμα στο 2023 στις μέρες μας. Πρώτος λοιπόν μύθος είναι αυτός. Προχωρούμε στο δεύτερο μύθο. Ο δεύτερος μύθος έχει να κάνει ότι τον ψυχίατρο ψυχολόγο επισκέπτονται οι διαταραγμένοι και εκείνοι με σοβαρές ψυχικές παθήσεις. Ξέρεις, είναι ακόμα αυτό που λέμε, δεν είναι κακό να πας σε έναν ψυχολόγο. Ακριβώς. Και συμμεταξύ μας συζητήσεις, δηλαδή. Ακριβώς. Δεν είναι κακό. Ακριβώς. Θες να πας, πήγαινε και στον ψυχίατρο. Ακριβώς. Το οποίο... Έχω την αίσθηση ότι αυτό ισχύει στην Ελλάδα, γιατί στο εξωτερικό σε κάποιες χώρες νομίζω ότι είναι και το πιο σύνηθες να πηγαίνει κανείς στον ψυχολόγο. Όταν... Ισχύει το αντίστροφο, ναι. Όταν πολλών πραγματικά ετών 20 ετίας ουσιαστικά είχαμε ξεκινήσει εδώ τις εκπομπές στο Crete TV, είχαμε αναφέρει τότε για το πρωθυπουργό τότε της Φιλανδίας, ο οποίος είχε ζητήσει και είχε πάρει 20ήμερη άδεια λόγω κατάθλιψης. Σκέψου 20 χρόνια πριν στην Ελλάδα να μιλούσαμε για κατάθλιψη, έτσι. 20 χρόνια μετά, ωστόσο, στην Ελλάδα δυστυχώς εξακολουθεί να παραμένει ταμπού. Γιατί ποιος πολιτικός σήμερα στην Ελλάδα θα βγει ανοιχτά και θα πει ότι έχει κατάθλιψη?
Δυστυχώς κανένας. Δεν έχει βγει κανένας. Έστω και αν στατιστικά η κατάθλιψη αυτή τη στιγμή αφορά περίπου το 12,3% του ενεργού πληθυσμού, έτσι. Το 12,3% του πληθυσμού. Άρα λοιπόν, νομίζω ότι είναι κάτι το οποίο σίγουρα αφορά και πολιτικούς, κατά ψέματα. Πολιτικός, ένας άνθρωπος ο οποίος ανήκει στην κοινωνία, ένας άνθρωπος ο οποίος ούτως ή άλλως λοιπόν. Μεγάλο βάρος, έχει περάσει ακριβώς με μεγαλάχη. Θα έχει περάσει μέσα από αυτό. Λέμε λοιπόν το ότι οποιαδήποτε στιγμή, ουσιαστικά σε οποιαδήποτε στιγμή τη ζωή του, ο καθένας από εμάς μπορεί να αντιμετωπίσει ένα παρόμοιο πρόβλημα. Κανένας δεν είναι στο απειρόβλητο, κανένας δεν είναι άτρωτος. Αυτό όμως, ξέρεις, είναι χαρακτηριστικό, το ότι τελικά με βάση το συγκεκριμένο μύθο αποφεύγουμε τους ειδικούς. Και αποφεύγουμε τους ειδικούς με βάση αυτό το οποίο έλεγα προηγουμένως. Είναι χαρακτηριστικό ότι λίγοι άνθρωποι οι οποίοι έχουν κατάθλιψη, αν το θέλεις, όχι όλοι οι άνθρωποι που έχουν κατάθλιψη, αποτείνονται στον ειδικό της ψυχικής υγείας, ούτως ώστε να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Άλλο χαρακτηριστικό είναι το 1/3 των ανθρώπων, οι οποίοι έκαναν το απονενοημένο, πετυχημένα το απονενοημένο, δηλαδή ουσιαστικά αυτοκτόνησαν, πράγμα το οποίο το έχουμε δει πολλές φορές δυστυχώς και στην Κρήτη, είναι άνθρωποι οι οποίοι το 1/3 από αυτούς έχουν περάσει από κάποιο εξωτερικό ιατρείο, κάποιο νοσοκομείο το προηγούμενο τρίμηνο. Ουσιαστικά παραπονούμενοι για κάποιο θέμα σωματικής υγείας και όχι για θέμα ψυχικής υγείας. Άρα για αυτούς τους ανθρώπους ήταν ταμπού. Για αυτούς τους ανθρώπους βρέθηκε ένας άνθρωπος εκεί, ο οποίος ίσως ήταν αρκετά πιεσμένος, δεν μπόρεσε να καταλάβει κάποια πράγματα. Σίγουρα δεν ήταν ψυχία του, ήταν κάποια άλλη ειδικότητα. Και ουσιαστικά αυτός ο άνθρωπος, ενώ έκανε μια κλίση για βοήθεια, λάθος κλίση για βοήθεια, χτύπησε λάθος πόρτα, για να το πούμε διαφορετικά, ένας άνθρωπος ο οποίος όμως επί της ουσίας δεν έλυσε το πρόβλημά του. Και όχι απλώς δεν το έλυσε, έκανε και το απονενοημένο, δυστυχώς. Ο ρόλος των φαρμάκων, Νίκο, γιατί νομίζω υπάρχει και μια παρανόηση, έτσι, μια εκτεταμένη παρανόηση στον κόσμο. Ακριβώς. Είναι ο τρίτος μύθος ότι τα φάρμακα είναι μονόδρομος για την αντιμετώπιση προβλημάτων ψυχικής υγείας. Ξέρεις, Μπάμπη, χρειάζεται εξατομικευμένος θεραπευτικός σχεδιασμός κάθε φορά. Όταν λέμε εξατομικευμένος θεραπευτικός σχεδιασμός, εννοούμε φαρμακευτική αγωγή, ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, ακόμα και ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις, οι οποίες πρέπει να υπάρχουν σε επίπεδο δήμων και σε επίπεδο ακόμα περιφέρειας, μια και μιλάμε συγκεκριμένη χρονική περίοδο για κάτι τέτοιο. Ειδικά για την ψυχοθεραπεία. Μιλάμε τουλάχιστον, από ό,τι γνωρίζω εγώ, αυτά πολλαπλασιάζονται συνεχώς, για πάνω από 300 είδη ψυχοθεραπείας. Ψυχοδυναμικού τύπου, για παράδειγμα η ψυχανάλυση παραδοσιακή, η οποία πλέον βεβαίως έχει και μουσιακή αξία. Από εκεί και πέρα γνωσιακού τύπου, όπως επίσης και συμπεριφορικού τύπου, οι οποίες μπορεί να υπάρχουν δηλαδή διαφορετικού είδους ψυχοθεραπεία και ο καθένας διαλέγει το είδο της ψυχοθεραπείας το οποίο ταιριάζει. Βραχίες ή περισσότερο μακρόχρονες ψυχοθεραπείας. Και επίσης κάτι άλλο χαρακτηριστικό είναι ότι η φαρμακευτική αγωγή έχει εξελιχθεί πάρα πολύ τελευταία. Και όταν λέμε έχει εξελιχθεί, σημαίνει ότι δεν περιορίζει πλέον την κοινωνικότητα ή τη λειτουργικότητα του ατόμου. Δεν θέλουμε άτομα δηλαδή τα οποία ουσιαστικά να είναι περιορισμένα. Θέλουμε άτομα να κινούνται, τα φάρμακα έχουν εξελιχθεί και άρα λοιπόν νομίζω δεν ότι είναι βοηθούν. Όπως το παρελθόν. Ακριβώς, δεν είναι όπως το παρελθόν. Είναι και αυτό που λέγανε παλαιότερα, όταν βλέπανε κάποιον ότι τα φάρμακα ή η αγωγή που μπορεί να πάρει κάποιο τον κάνει φυτό. Ναι. Δηλαδή, ακριβώς. Αυτό λέγανε. Ακριβώς, ενώ και δεν υπάρχει πλέον αυτό. Δεν υπάρχει πλέον. Ειδικά όταν η φαρμακευτική αγωγή είναι κατάλληλα συνταγογραφημένη, δεν υπάρχει αυτό. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι πλέον θα ενταχθούν πλήρως στην κοινωνία, θα είναι λειτουργικοί, θα μπορέσουν να εργαστούν, θα μπορέσουν να λειτουργήσουν πάρα πολύ καλά στην καθημερινότητά τους. Επόμενος μύθος, τέταρτος μύθος, έχει να κάνει με το ότι τα προβλήματα της ψυχικής υγείας είναι σπάνια. Κάθε ναι. άλλο. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Κάθε άλλο. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό το ότι ο ένας στους τέσσερις ανθρώπους στη διάρκεια ενός έτους, ημερολογιακού έτους, θα εμφανίσει κάποιο πρόβλημα ψυχικής υγείας. Αυτό είναι ξεκάθαρο. Σε παγκόσμιο επίπεδο, έτσι. Είναι κάτι πραγματικά μοναδικό. Αυτό τι σημαίνει. Σημαίνει ότι πρέπει να υπάρχει σωστή πρόληψη, αντιμετώπιση έγκαιρη και προφανώς και παρέμβαση από εκεί και πέρα. Κάτι άλλο χαρακτηριστικό. Τα προβλήματα ψυχικής υγείας πλέον ξεκινούν από μικρότερες ηλικίες. Δηλαδή, ήδη από τους εφήβους αρχίζουμε να έχουμε προβλήματα ψυχικής υγείας. Προσέξτε όμως, στη συντριπτική πλειοψηφία, ο έφηβος θα περάσει 10, δεν θα είναι πλέον βεβαίως, έφηβος, 10 έως 12 χρόνια, ούτως ώστε να αποταθεί σε κάποιο ειδικό για να λύσει το πρόβλημα ψυχικής υγείας το οποίο έχει εμφανιστεί 10 χρόνια πριν και που αν ήταν περισσότερο ευαισθητοποιημένος είτε ο ίδιος είτε η οικογένεια, θα μπορούσαμε να είχαμε αντιμετωπίσει πολύ πιο καλά στη ρίζα το πρόβλημά του. Έχει έμφυλη, εκτός από ηλικιακό, έχει και έμφυλη διάσταση ψυχική νόσους, τουλάχιστον. Έχει και το κομμάτι των ερευνών και το στατιστικό. Έχει και έμφυλη διάσταση. Μάλλον φαίνεται ότι θέματα τα οποία αφορούν περισσότερο κατάθλιψης, μάλλον αφορούν περισσότερο τις γυναίκες. Ίσως είναι περισσότερο το κομμάτι το ορμονικό στη γυναίκα. Ίσως επειδή η γυναίκα συναισθάνεται πολύ περισσότερο, έχει πολύ μεγαλύτερη συναίσθηση σε σχέση με τον άντρα, ο οποίος λειτουργεί πολύ πιο με λιγότερη συναισθηματική χρειά.
Από εκεί και πέρα όμως, για παράδειγμα, κάποια άλλα χαρακτηριστικά, κάποιες άλλες παθολογίες αφορούν περισσότερο τους άνδρες. Να λες. Όσον αφορά στην κατάθλιψη που λέγαμε προηγουμένως, και να πούμε ότι δεν είναι τελικά και τόσο σπάνια. Είναι χαρακτηριστικό ότι η κατάθλιψη, με βάση την έρευνα, την τελευταία έρευνα του Ερευνητικού Πανεπιστημιακού Ινστιτούτου Ψυχικής Υγιεινής, μιλάμε για 12,3% των ανθρώπων αυτή τη στιγμή. Κρατηθείτε, το 2008 μιλούσαμε για 3,3%. Το 2011 μιλούσαμε για 8,5%. Άρα λοιπόν βλέπουμε πώς σιγά σιγά γεωμετρική αύξηση πραγματικά. Στο 2023 πώς φτάσαμε πλέον πάνω από το 10%. Στην εφηβική ηλικία, Νίκο, μήπως καμιά φορά το οικογενειακό περιβάλλον προσπερνάει κάποια σημάδια αποδίδοντάς τα στην εφηβική ηλικία που είναι κάπως ιδιαίτερη, κάπως ευαίσθητη η ναι, πολύ ωραία ερώτηση πραγματικά. Και αυτό δυστυχώς συμβαίνει πολλές φορές γιατί για το ίδιο το οικογενειακό περιβάλλον ακριβώς δεν θέλει να δεχτεί αυτή την κατάσταση η οποία υπάρχει. Ξέρεις, είναι ένα χτύπημα στον αρκισισμό μου, εμένα του γονέα, ο οποίος με κάποιο τρόπο θα συνειδητοποιήσω ότι το παιδί μου δεν είναι και τόσο καλά ψυχολογικά ή πρέπει να δει κάποιον ψυχολόγο ή πρέπει να δει κάποιον ψυχίατρο. Άρα λοιπόν ο ίδιος δεν θέλω να το δεχτώ και αν το θέλεις καλλιεργώ κάτι το οποίο ενδυνάμει μπορεί να φοβίζει και το ίδιο μου το παιδί. Πάμε, επόμενος μύθος. Επόμενος μύθος, νούμερο 5. Τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας πρέπει να νοσηλεύονται σε ψυχιατρικές δομές. Σίγουρα αποτελεί έσχατη λύση. Δεν είναι κάτι το οποίο αποτελεί πρώτη λύση. Δεν είναι κάτι το οποίο επιλέγεται ξεκάθαρα σαν πρώτη λύση. Είναι κάτι που επιλέγεται με φιδό. Μπορεί να υπάρχει και αυτό σαν έσχατη λύση, σαν έσχατο όπλο στη φαρέτρα μας. Αυτό πότε ισχύει? Ισχύει μόνο όταν ο ασθενής είναι αυτοκαταστροφικός. Άρα λοιπόν μπορεί να πούμε ότι είναι ένας δυνητικός αυτόχειρας. Άρα υπάρχει μια μεγαλύτερη έτσι, προφύλαξη για το συγκεκριμένο ασθενή. Το δεύτερο είναι ακραία επιθετικός αυτός ο ασθενής ή απλά αρνείται να συνεργαστεί ούτως ώστε να πάρει την αγωγή του, ούτως ώστε να μπορέσει να λειτουργήσει καλά. Σε όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις δεν χρειάζονται να νοσηλεύονται ασθενείς στις ψυχιατρικές δομές, ούτως ή άλλως. Άρα είναι ένα μικρό ποσοστό. Ένα πολύ μικρό ποσοστό ακριβώς το οποίο υπάρχει, ωστόσο. Το επόμενο μύθος, νούμερο 6, έχει να κάνει με το ότι τα άτομα με προβλήματα ψυχικής υγείας δεν ανακάμπτουν ή δεν αναρρώνουν ποτέ. Ποτέ δεν γίνονται καλά, δηλαδή. Μέγας μύθος. Κάποιοι ανακάμπτουν. Η πλειοψηφία, η συντριπτική πλειοψηφία και ειδικά όσον αφορά τις πιο κοινές, εντός εισαγωγικών, τα πιο κοινά νοσήματα, όπως για παράδειγμα η κατάθλιψη, ανακάμπτουν. Πολύ συχνά, πάρα πολύ συχνά. Από εκεί και πέρα, ακόμα όμως και αυτοί, οι οποίοι είναι πολύ λίγοι, η ισχνή μειοψηφία που δεν ανακάμπτουν, τις περισσότερες φορές έτσι και ακολουθήσουν μια σωστή αγωγή, είτε αγωγή φαρμακευτική, είτε προφανώς ψυχοθεραπευτική προσέγγιση, από εκεί και πέρα, συνεχίζουν να είναι λειτουργικά τα συγκεκριμένα άτομα στη ζωή τους και στην καθημερινότητά τους. Άρα λοιπόν υπάρχει μια ζωή την οποία τη ζουν και παίρνουν ευχαριστήσεις από τη συγκεκριμένη ζωή. Επόμενος μύθος έχει να κάνει με τη σωματική και ψυχική υγεία. Είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Προφανώς μύθος. Έχει να κάνει και με αυτό που λέμε και τη συζήτηση που πολλές φορές λέμε ότι έχω ψυχοσωματικά, δηλαδή έχω ένα βάρος ψυχολογικό και αυτό εκδηλώνεται με ένα σωματικό πρόβλημα πλέον. Ακριβώς. Μια σωματική νόσο για το σώμα μου, για την ψυχή μου. Ήδη από πάρα πολύ πολλά. Ο Ιπποκράτης είχε μιλήσει πρώτα για πολλά νοσήματα τα οποία ήταν είναι ψυχοσωματικά νοσήματα. Από εκεί και πέρα λοιπόν μιλάμε για νοσήματα τα οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένα και για καταστάσεις οι οποίες είναι άρρηκτα συνδεδεμένες. Δεν ξέρουμε κατά πόσον πολλές φορές πυροδοτούν, η κακή ψυχολογία πυροδοτεί το νόσημα. Σίγουρα όμως ένας άνθρωπος ο οποίος έχει καλή ψυχολογία θα αντιμετωπίσει ένα σωματικό νόσημα, για παράδειγμα, πολύ καλύτερα σε σχέση με κάποιον άλλον ο οποίος έχει κακή ψυχολογία. Από εκεί και πέρα υπάρχουν νοσήματα συγκεκριμένα τα οποία έχουν καθαρά ψυχοσωματική βάση, όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι νοσήματα του γαστροεισοφαγικού σωλήνα. Ή όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι δερματικές παθήσεις, ή όπως για παράδειγμα μπορεί να είναι ιδιοπαθής υπέρταση, ή ακόμα και αυτοάνωσα νοσήματα, τα οποία έχουν ψυχολογικό υπόβαθρο. Ή μπορεί να συνδέονται και αντίστροφα, Νίκο, έτσι. Δηλαδή, ακριβώς, ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζουμε υγεία, σωματικό, να μας οδηγήσει να αντιμετωπίσουμε και να έρθουμε αντιμέτωποι και με κάποια ψυχική νόσο. Ακριβώς. Είναι ξεκάθαρο, για παράδειγμα, ο χρόνιος πόνος. Ο χρόνιος πόνος είναι κάτι το οποίο οδηγεί με μαθηματική ακρίβεια έναν άνθρωπο, ώστε να εμφανίσει κατάθλιψη. Η κατάθλιψη επιτείνει το χρόνιο πόνο, επιτείνει τη δυσανεξία στον πόνο στο συγκεκριμένο άνθρωπο. Και άρα λοιπόν είναι μια κατάσταση η οποία το ένα φέρνει το άλλο και δυσκολεύεται ακόμη περισσότερο ασθενής. Επόμενο. Το επόμενο μύθος. Μύθος νούμερο 8. Το άτομο φταίει για τα προβλήματα ψυχικής υγείας που αντιμετωπίζει, προφανώς και δεν φταίει. Και είναι ξεκάθαρο το ότι τραυματικά γεγονότα, τα οποία ούτως ή άλλως, όπως είπαμε και την προηγούμενη φορά, εγγράφονται τα τραυματικά γεγονότα στο DNA μας πολλές φορές, ή ψυχοπιεστικές καταστάσεις, ή δυσκολίες από εκεί και πέρα κατά την παιδική ηλικία που έχουμε,
και βιολογικοί παράγοντες συνενούν ούτως ώστε να εκδηλωθεί το ψυχικό νόσημα. Δυστυχώς όμως αυτός ο μύθος ουσιαστικά αποτελεί τη βάση για όλες αυτές τις υπεραπλουστευμένες έτσι, κουταμάρες οι οποίες έχουν ακουστεί, ας μου επιτραπεί ο όρος, του στυλ για παράδειγμα ξέχνατο, με κάποιο τρόπο σκέψου θετικά, αντιμετώπισέ το, γιατί πιστεύουμε ότι το άτομο φταίει, ότι το άτομο μπορεί να κάνει κάτι, ούτως ώστε να αλλάξει μια δύσκολη ψυχοπιεστική πραγματικότητα που έχει. Δεν μπορεί να κάνει, είναι ψυχικό νόσημα, χρειάζεται αντιμετώπιση από ειδικό της ψυχικής υγείας. Νούμερο 9. Επόμενο, τα προβλήματα ψυχικής υγείας είναι βιολογικής, γενετικής προέλευσης. Πολύ διαδεδομένος και ιδίως και λίγο πιο παλιά, Νίκο, εγώ το άκουγα δηλαδή και στη γειτονιά μου παλιότερα από τους πιο παλιούς ανθρώπους. Πολύ σωστή. Ναι. Πολύ σωστή. Λέγανε. Το λέγανε, ναι. Πολύ σωστή προσέγγιση. Αυτό που είπες, ναι, ισχύει πραγματικά. Ξέρεις, το σίγουρο είναι, για να ξεκαθαρίσουμε τα πράγματα, είναι ότι υπάρχει κληρονομικότητα σε πολλά νοσήματα, ακόμα και στην κατάθλιψη υπάρχει κληρονομικότητα. Υπάρχουν όμως και ψυχολογικοί παράγοντες, υπάρχουν και βιολογικοί παράγοντες, υπάρχουν και περιβαλλοντικοί παράγοντες. Από εκεί πέρα, ξέρεις, έχω την αίσθηση ότι περάσαμε από το ένα άκρο στο άλλο άκρο. Δηλαδή, περίπου στις δεκαετίες 70 και 80, μιλούσαμε για το ότι τελικά τα πάντα ήταν θέμα ουσιαστικά περιβάλλοντος, οικογενειακού περιβάλλοντος, τρόπου ανατροφής. Ήταν και τότε η περίοδος όπου η ψυχοθεραπεία ήταν και στις δόξες της ουσιαστικά, για να το πούμε διαφορετικά. Άρα λοιπόν τι γινόταν τότε. Είχαμε μιλήσει ιδιαίτερα έντονα για το συγκεκριμένο παράγοντα. Είχαμε μιλήσει ακόμα και για σχιζοφρενογόνους μητέρες. Δηλαδή μητέρα η οποία για κάποιο λόγο προκαλεί ψύχωση, τώρα τη λέμε ψύχωση, τότε τη λέγαμε σχιζοφρένεια, ουσιαστικά στο παιδί της το ίδιο. Δεν ισχύει βεβαίως αυτή η κατάσταση. Υπάρχει και βιολογική βάση. Ναι. Από ένα σημείο και μετά, δεκαετία 90, όπου έγινε και η ταυτοποίηση του DNA με κάποιο τρόπο, η χαρτογράφηση του DNA, μιλήσαμε και φτάσαμε στο αντίθετο άκρο. Τώρα πλέον νομίζω ότι πλέον έχουμε φτάσει κάπου στη μέση. Έχουμε ισορροπήσει ότι υπάρχει μια γενετική προδιάθεση. Από εκεί και πέρα, αυτή η γενετική προδιάθεση προφανώς πρέπει να βρει ένα κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, αρνητικά κατάλληλο οικογενειακό περιβάλλον, ούτως ώστε να μπορέσει να ανθίσει. Επόμενος μύθος, οι ψυχικά υγιείς μπορεί να γίνουν επικίνδυνοι. Βασικά είναι ο πιο στιγματιστικός μύθος από όλους αυτούς που αναφέραμε. Ξέρετε, είναι χαρακτηριστικό ότι τα ποσοστά των ανθρώπων οι οποίοι έγιναν επικίνδυνοι και οι οποίοι έγιναν καταστροφικοί, οι οποίοι έχουν ψυχική υγεία, όχι τόσο καλή ψυχική υγεία, είναι μικρότερα σε σχέση με το γενικό πληθυσμό. Ωστόσο, τι γίνεται. Είναι χαρακτηριστικό το ότι ίσως κάποιοι το χρησιμοποιούν ακόμα και στο δικαστήριο, ούτως ώστε να βγάλουν τον εαυτό τους ότι δεν χαίρω ψυχικής υγείας. Δεύτερον, πολύ συχνά, μάλιστα, από εκεί και πέρα, ακριβώς, είναι χαρακτηριστικό το ότι πολλές φορές ακόμα και τα ΜΜΕ μιλούν για ψυχολογικά προβλήματα τα οποία έχει ο δράστης. Ας μην πούμε από εκεί πέρα ότι και το ίδιο το Hollywood, για παράδειγμα, στο παρελθόν είχε βάλει και αυτό το χεράκι του, ας θυμηθούμε έργα του στυλ ο σχιζοφρενής δολοφόνος με το πριόνι και κάτι παρόμοιες καταστάσεις, οι οποίες πραγματικά ήταν καταστάσεις οι οποίες όμως δημιούργησαν κάποια σκέψη στους ανθρώπους. Πέρασε στο μέσα μας. Ακριβώς. Το σίγουρο όμως είναι ότι οι άνθρωποι, οι συγκεκριμένοι, αυτοί δηλαδή που δεν έχουν ψυχική υγεία, πέφτουν συνήθως θύματα βίας και όχι είναι τόσο βία σε απόλυτα επίπεδα. Και αυτό έχει φανεί και με την αλάνθαστη γνώση των αριθμών που λέγαμε προηγουμένως. Πάμε και στον προτελευταίο μύθος. Η ψυχική ασθένεια προκαλείται από δυνάμεις μεγαλύτερες από εμάς. Παλιές παρελθοντικές δοξασίες. Για την ψυχική ασθένεια δεν προκαλούνται ούτε από τα κακά πνεύματα, ούτε από τα κακά μάγια, ούτε από τις κατάρες, ούτε από όλα αυτά τα οποία ουσιαστικά χρησιμοποιούσαμε, μιλούσαμε στο παρελθόν και κακά τα ψέματα βοηθούσαν όλες αυτές τις τοξασίες, τόσο ώστε το άτομο να περιθωριοποιηθεί. Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο. Σίγουρα υπάρχουν βιολογικοί, υπάρχουν ψυχολογικοί, υπάρχουν περιβαλλοντικοί παράγοντες οι οποίοι συμπλέουν, ούτως ώστε με κάποιο τρόπο να εκδηλωθεί το ψυχικό νόσημα. Ωστόσο, δυστυχώς, αυτός ο μύθος συντήρησε την περιθωριοποίηση του ατόμου στο παρελθόν. Και μέχρι και ξεμάτιασμα έχει επιστρατευτεί ακριβώς κατά καιρούς. Μέχρι και ξεμάτιασμα είχε παρελθεί. Ακριβώς, κατά καιρούς είχε επιστρατευτεί, δυστυχώς. Και τελευταίος μύθος. Και τελευταίος μύθος ότι οι ψυχικά ασθενείς είναι απρόβλεπτοι και ακατανόητοι. Σίγουρα, αρχικά, πιθανά τους ψυχικά ασθενείς, ειδικά σε κάποιες παθολογίες, μπορεί να μην τους κατανοούμε και να μην κατανοούμε τόσο καλά τη συμπεριφορά τους. Αν όμως με κάποιο τρόπο τους πλησιάσουμε με ενσυναίσθηση και γνώση, θα καταλάβουμε τότε ότι πραγματικά οι πράξεις τους μπορεί να γίνουν κατανοητές και να μπορέσουμε να τους βοηθήσουμε. Ξέρετε, αυτό που συνηθίζω να λέω είναι το ότι τελικά υπάρχουν τρεις κατηγορίες έμβιων όντων, αυτό το οποίο κάποια στιγμή που το πήγε και κάποιος καθηγητής μου. Υπάρχουν τρεις κατηγορίες έμβιων όντων, οι οποίες κατηγορίες μάλλον γενικότερα καταλαβαίνουν πολύ πιο καλά το συναίσθημά σου. Πρώτη κατηγορία, τα ζώα. Καταλαβαίνουν πολύ καλύτερα το πότε τελικά είμαστε καλά ή το πότε δεν είμαστε καλά.
Δεύτερη κατηγορία. Θα κάνουμε και ως ενότητα αυτό κάποια στιγμή. Εννοείται, βέβαια. Ενσυναίσθηση και ζώα, τα οποία είναι πραγματικά μια πολύ σημαντική ενότητα. Πάρα πολύ σημαντική ενότητα. Βέβαια. Δεύτερη κατηγορία είναι τα μικρά παιδιά. Γιατί τα μικρά παιδιά? Γιατί δεν έχουν αναπτύξει το λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα λοιπόν, ειδικά το μικρό παιδί με τον άνθρωπο με τον οποίο συνδέεται, το φροντιστή του, μητέρα, πατέρας, το φροντιστή του τέλος πάντων, ένα άτομο το οποίο καταλαβαίνει πολύ καλά το συναίσθημα του άλλου. Αλλά όμως και μια τρίτη κατηγορία, τα άτομα με σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα, τα οποία μπορούν να καταλάβουν πολύ καλύτερα το συναίσθημά σου σε σχέση με το μέσο πληθυσμό. Γιατί ίσως δεν έχουν αναπτύξει το λεκτικό κομμάτι της επικοινωνίας. Άρα λοιπόν έχουν πολύ καλύτερη διεισδυτική ματιά και αξίζει τον κόπο να τους πλησιάσουμε χωρίς φόβο, βγάζοντας το στίγμα από τη ζωή μας. Ναι, να το βγάλουμε το στίγμα και τελικά και αυτός που αντιμετωπίζει τη ψυχική νόσου είναι και αυτός ένας άνθρωπος ο οποίος πονάει. Ακριβώς. Με ένα διαφορετικό πόνο, όχι σωματικό. Ακριβώς. Αλλά πονάει. Ακριβώς. Και έτσι πρέπει να τον προσεγγίζουμε. Ακριβώς. Έτσι πρέπει να τον προσεγγίζουμε, βεβαίως. Νίκο Παπα-Νικολάου, σε ευχαριστούμε θερμά. Εγώ ευχαριστώ. Και σήμερα θα ανανεώσουμε φυσικά το ραντεβού μας.